Στο εργοτάξιο του νέου Διεθνούς Αεροδρομίου Ηρακλείου στο Καστέλι, βρέθηκε ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, για το οποίο είπε ότι όταν ολοκληρωθεί και παραδοθεί, θα είναι το πιο σύγχρονο, έξυπνο και πράσινο αεροδρόμιο που θα αποδώσει στην Κρήτη τη δυνατότητα διπλάσιων σε σχέση με σήμερα επισκεπτών. Σε 2 χρόνια η Κρήτη θα έχει το πιο σύγχρονο αεροδρόμιο, όχι μόνο στην Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο, το οποίο θα είναι ένα αεροδρόμιο έξυπνο, εντός εισαγωγικών, πράσινο, με δική του παραγωγή ενέργειας και δική του ενεργειακή τροφοδότηση, πάρα πολύ σημαντικό, και ένα αεροδρόμιο που θα μπορεί να υποδεχτεί το διπλάσιο όγκο πτήσεων και επισκεπτών από την Ελλάδα και από όλο τον κόσμο σε σχέση με τα σημερινά φορτία τα οποία δέχεται το αεροδρόμιο Καζαντζάκης. Τον κύριο Σκέρτσο ενημέρωσαν για την πορεία των εργασιών υπεύθυνοι της κατασκευαστικής εταιρείας και του παραχωρησιούχου, που αναφέρθηκαν στην εξέλιξη των εργασιών που βρίσκονται στο 35 περίπου της 100. Στην επιθεώρηση που κάνουμε σήμερα στα κρίσιμα αυτά έργα υποδομών, βλέπουμε μια σημαντική πρόοδο. Το 35% του νέου Διεθνούς Αεροδρομίου του Καστελίου και του Ηρακλείου έχει ολοκληρωθεί. Όπως τόνισαν, στόχο έχουν, παρά τα ζητήματα που προκύπτουν και αφορούν στην αρχαιολογία αλλά και στην έλλειψη εργατικών χεριών, να μείνουν όσο το δυνατόν κοντύτερα στο χρονοδιάγραμμα που προβλέπει η λειτουργία του αεροδρομίου μέσα στο 2027 και με εξάμηνη δοκιμαστική περίοδο. Παρά τις δυσκολίες, προχωράμε γοργά στην υλοποίηση του δεύτερου μεγαλύτερου αεροδρομίου στη χώρα, το οποίο προβλέπεται να είναι και το πρώτο σε αφίξεις τουριστών. Να πετύχουμε το στόχο που είναι. Ουσιαστικά να μένετε πότε τελειώνει να λειτουργήσει το αεροδρόμιο το 2027. Προβλέπει και 6 μήνες ουσιαστικά λειτουργία του αεροδρομίου, δοκιμαστική λειτουργία από τις αρχές του έτους. Ο κύριος Σκέρτσος εξέφρασε την ικανοποίησή του από την πορεία των εργασιών, επισημένοντας ότι όπως με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ξεκίνησε το έργο, έτσι και θα παραδοθεί σε χρήση. Είμαστε περήφανοι γιατί από αυτή την κυβέρνηση ξεκίνησαν τα έργα αυτά. Στη δική μας θητεία θεωρούμε και πιστεύουμε ότι βάσιμο ότι θα ολοκληρωθούν και θα παραδοθούν σε χρήση για να έχουμε μια Κρήτη η οποία θα αναπτύσσεται πάνω σε υγιείς βάσεις και με σωστές ευρωπαϊκές προδιαγραφές και υποδομές. Πάντως συνολικότερα σε ό,τι αφορά τις υποδομές, εκείνο που ξεκαθάρισε ο Άκης Σκέρτσος είναι ότι μετά τα δύσκολα χρόνια της κρίσης, στόχος είναι οι περιφέρειες που έμειναν πίσω σε υποδομές να αναπτυχθούν ταχύτερα. Το δικό μας στοίχημα είναι ειδικά οι περιφέρειες που ήταν πιο πίσω να αναπτυχθούν ταχύτερα για να συγκλίνουν και με την Αττική αλλά και με την υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτό είναι και το στοίχημα των ευρωεκλογών.